Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Λίτσα Παναγιωτοπούλου. Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευση Καινοτομία Επιχειρηματικότητα του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και επίσης ταμείας χρόνια με το επιμελητήριο. Και είναι, όπως είπε και ο κύριος Καφάτος, privilege και ιδιαίτερη χαρά να ξεκινάμε σαν πρώτο πάνελ, εγώ με τον αξιότιμο Υφυπουργό Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Ευάγγελο Συρίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της εκπαίδευσης γενικά και όχι μόνο η εκπαίδευση που είναι στα σχολεία, αλλά για όλη την κοινωνία, γιατί η εκπαίδευση είναι αυτή που μας οδηγεί στην ανάπτυξη, στην οικονομία και γενικά σε μια περίοδο και εποχή που αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις κρίσιμες καταστάσεις. Είτε λέγεται COVID, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λέγεται πόλεμος, είτε και δεν ξέρουμε τι άλλο πρόκειται να έρθει. Και αυτό που έχουν ανάγκη όλες οι κοινωνίες, όπου και να είναι, είναι να μπορούν ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίζει με ειδικές δυνάμεις που βέβαια στηρίζονται στην εκπαίδευση όλο αυτό το θέμα και που πρέπει να βοηθάει για να έχουμε αυτό που και μόλις ανέφερα, την οικονομία και την ανάπτυξη. Είναι επίσης ιδιαίτερη τιμή για το δεύτερο Future Dialogues της Θεσσαλονίκης να ξεκινάμε σαν πρώτο πάνελ με τον κύριο Υφυπουργό. Κύριε Συρίγο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να είσαστε μαζί μας. Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για όλους μας. Ξέρω επίσης ότι υπάρχει, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ότι υπάρχει και ένα πολύ ισχυρό νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση και ξέρουμε και πόσο καυτά είναι όλα τα θέματα της παιδείας. Είναι άπειρες οι ερωτήσεις και θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία μέρα ή και για περισσότερο για όλα αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όταν αντιμετωπίζουμε, έρχονται τα θέματα στην τριτοβάθμια, έχουν ήδη χτιστεί από το νηπιαγωγείο και από και το σχολείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, έχουν χτιστεί οι προσωπικότητες, όμως τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια που έρχονται στην τριτοβάθμια είναι αυριανοί πολίτες, είναι αυτοί που θα φτιάξουν την αυριανή Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή η χώρα μας έχει, είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, πληθώρα από πολύ καλά πανεπιστήμια, διεθνώς αναγνωρισμένα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, η οποία εφάπτεται και με το νομοσχέδιο, με το τι πιστεύετε για την τριτοβάθμια, πώς συνδέεται τα πανεπιστήμια, οι έρευνες, γιατί είναι γεγονός ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, μέσα στο σιρτάρι, μέσα στα σιρτάρια, υπάρχουν έρευνες που πρέπει να υλοποιηθούν και αυτές είναι από τις διάφορες επιχειρήσεις. Και πώς έρχονται κοντά και πώς λύνουν και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία όμως θα τα πούμε στη συνέχεια. Σταματάω εδώ και σας δίνω το λόγο και είναι και πάλι η τιμή μας που σας έχουμε μαζί. Κυρία Παναγιωτοπούλου, είναι δική μου τιμή που είμαι σήμερα και συνομιλούμε για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Να πω κάποια βήματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε. Τα πανεπιστήμια, όπως ορθά είπατε, όπως και τα ερευνητικά κέντρα, παράγουν γνώσεις. Πριν από μερικούς μήνες, είχαμε ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι γνώσεις αυτές μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, είχαμε ένα νόμο ο οποίος προσδιόριζε τα πνευματικά δικαιώματα εκείνων οι οποίοι συμμετείχαν και τα πράγματα ήταν εξαιρετικά περιορισμένα αντικειμενικά, προκαλώντας προβλήματα πρακτικά
ως προς την... Δεν ξέρω αν με ακούτε, σας έχασα προς τη μήνυμα. Βέβαια, βέβαια, εγώ ακούω μια χαρά. Α, γιατί ακούστηκε ένας δυνατός ήχος και σας έχασα. Λοιπόν, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, είναι τα καλά της τεχνολογίας που μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Πάντα έχουμε το δαίμονα του τυπογραφείου, μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, λοιπόν, περάσαμε ένα νόμο για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, τις εταιρείες οι οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα της έρευνας μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι γνωστές σε πολλούς με την αγγλική ονομασία εταιρείες spin-off. Ο ελληνικός τίτλος είναι οι εταιρείες τεχνοβλαστή. Οι οποίες εταιρείες τεχνοβλαστή έχουν το χαρακτηριστικό ότι επιτρέπουν πλέον σε ένα ολόκληρο σύστημα να αναπτυχθεί. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο. Με το πώς αναμορφώσαμε ριζικός, λέει, το θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας των συγκεκριμένων εταιριών. Καταρχάς, ξεκαθαρίσαμε απολύτως και απλοποιήσαμε πώς εχωρείται η αξιοποίηση του πνευματικού δικαιώματος της διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορεί κάποιος να τον εκμεταλλευτεί. Ορίσαμε με σαφήνεια ποιος έχει την ιδιοκτησία και με ποια διαδικασία ο ενδιαφερόμενος καθηγητής ή ερευνητής μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή την εταιρεία. Ποιο είναι το όργανο της αποφάσεως αν θα ιδρυθεί τεχνοβλαστός? Παραδείγματι, στα πανεπιστήμια ορίσαμε το Πριτανικό Συμβούλιο, που είναι ένα μικρό όργανο, ολιγομελές, το οποίο μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται εγκαίρως απόφαση, διότι εκείνο το οποίο είχαμε στο παρελθόν, είχαμε αιτήματα τα οποία χρόνιζαν? Τι περιλαμβάνει κατελάχιστον μια σύμβαση τεχνόπλαστου? Ανοίξαμε το δικαίωμα σε όλους όσους συμμετέχουν στις ερευνητικές αυτές προσπάθειες, από τους καθηγητές, τους ερευνητές, τους ακόμη και τεχνικό ή ειδικό προσωπικό, ακόμη και φοιτητές, οι οποίοι κατορθώνουν και φτάνουν σε ένα καινούριο αποτέλεσμα, πώς θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, τι κίνητρα δίδονται για να μπορέσουν να φτιαχτούν τέτοιες εταιρείες τεχνοβλαστή και επίσης ξεκαθαρίσαμε και τι σημαίνει για το πανεπιστήμιο να έχει αυτές τις εταιρείες. Δηλαδή, χρησιμοποιούν, επί παραδείγματος, κάποιοι ερευνητές τα εργαστήριά του, να μπορεί να παίρνει και το πανεπιστήμιο κάποιο αντάλλαγμα για τη χρήση αυτών των χώρων. Θεωρώ ότι με αυτό το νόμο ο οποίος πέρασε, θα μπορέσουμε να περάσουμε στη φάση πλήρους αναμορφώσεως όλου αυτού του οικοσυστήματος, όπως αποκαλείται, των ερευνών στα πανεπιστήμια. Τώρα, έχουμε και ένα καινούργιο νομοσχέδιο στα χέρια μας, θα παρουσιαστεί τις ακριβώς επόμενες μέρες, το οποίο βεβαίως όποιος το πάρει μπροστά του θα τρομάξει λίγο από τον όγκο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποτελείται από 350 άρθρα, τα οποία εκτείνονται σε περίπου 400 σελίδες. Εκεί πέρα έχουμε μία σειρά από θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, με θεσμικά εργαλεία για την έρευνα, και νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ο εξυγχρονισμός των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, του τρόπου λειτουργίας τους. Αυτή είναι η περίφημη ΕΛΚΕ. Από εκεί χρηματοδοτείται η έρευνα. Υπάρχει βεβαίως πάντοτε το πρόβλημα ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν μέσα στο δημόσιο λογιστικό, αλλά έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το πλαίσιο να απλοποιήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το υπάρχον σύστημα. Σταματώ εδώ αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχω και πολλά άλλα να πω. Ακριβώς το ξέρω και το περιμένω, γιατί ξέρω πόσο σοβαρό είναι. Και θα ήθελα σε αυτά που ήδη αναφέρατε να σας πω ότι είναι σημαντικό το κομμάτι των spin-off. Άλλωστε αυτό είναι και κάτι που μας το έχει
το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές από το Ισραήλ, που το Πανεπιστήμιο του Ισραήλ μέσα στο Πανεπιστήμιο έχει και, έχει φαντ, έχει και δημιουργούνται εταιρείες. Οπότε αν κάτι τέτοιο πραγματικά το καταλάβουμε και το αγκαλιάσουμε, βοηθάμε και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, οι νέοι μας να δημιουργούν εδώ και να μην φεύγουν και να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το έντονο brain drain ή brain regain, δηλαδή να το κρατάμε εδώ και να βλέπουμε τι γίνεται. Ένα λοιπόν επόμενο κομμάτι το οποίο ήταν, το αναφέρατε, αλλά είναι σημαντικό, είναι ότι η αγορά, η οποία αυτό είναι που περιμένει, και ξέρουμε επίσης ότι στα διάφορα πανεπιστήμια, για να μην πω σε όλα γενικά, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται και startups και δημιουργούνται και διαγωνισμοί. Έχω την τιμή να είμαι στο ΜΠΑΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του ΕΚΠΑ για το International MBA. Οπότε εδώ ακούμε την αγορά και μιλάει για δεξιότητες ή μίλαγε για το κομμάτι ότι δεν μπορούσε να έχει φοιτητές για internship, για κάποιος, κάποια νομοθεσία που υπήρχε. Αυτά πώς θα αντιμετωπιστούν, κύριε Υφυπουργέ, για να μπορούν πραγματικά και οι αγορές να παίρνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, να παίρνουν τον άνθρωπο που τελειώνει με ένα τις σπουδές του στην τριτοβάθμια και να μπορεί να εντάσσεται και να μπορεί η αγορά και η οικονομία να αναπτύσσονται. Λοιπόν, κοιτάζω μπροστά μου, έχω το νομοσχέδιο. Εκείνο το οποίο προβλέπουμε είναι, είπατε, αναφερθήκατε προηγουμένως στο brain gain. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία δυστυχώς έχασε έναν αριθμό περίπου 500,000 νέων ανθρώπων. Ανθρώπων οι οποίοι είχαν γεννηθεί, είχαν σπουδάσει σε αυτή τη χώρα και οι οποίοι στην πιο παραγωγική τους ηλικία έφυγαν και πήγαν στο εξωτερικό. Το κρίσιμο είναι πώς θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε να επιστρέψουν πίσω, δημιουργώντας παράλληλα γέφυρες με το ελληνικό σύστημα και να μεταφέρουμε και την έρευνα σε αυτά τα θέματα. Αυτός είναι ο λόγος στον οποίο στο νέο νόμο υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Κ, το οποίο αποκαλείται πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Σε αυτό ξεκινάμε με τις έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας να μπορούν να παίρνουν τις αντίστοιχες θέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε τον θεσμό των επωνύμων εδρών, δηλαδή μπορεί κάποια εταιρεία, κάποιος φορέας, κάποιο ίδρυμα ή κάποιος ιδιώτης, εάν θέλει, να δώσει ένα ποσό μεγάλο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επώνυμη έδρα. Και από εδώ και πέρα έχουμε μία σειρά από θεσμούς που είναι φτιαγμένοι για το λεγόμενο brain gain. Δηλαδή, έχουμε συνεργαζόμενους καθηγητές με το εξωτερικό, επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επιθητεία, είναι αυτό το οποίο είπατε και ρωτήσατε πώς μπορούμε να πάρουμε κάποιο νέο επιστήμονα και να το βάλουμε μέσα. Έχουμε εντεταλμένους διδάσκοντες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι οι λεγόμενες γέφυρες, έτσι τις ονομάζω εγώ. Δεν περιμένω κάποιος ο οποίος στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή ακολουθεί μια επιτυχημένη πορεία, να τα παρατήσει όλα και να έρθει να βουτήξει στη θάλασσα της Ελλάδος, η οποία μοιάζει με το Αιγαίο πολλές φορές όταν έχει μελτέμια. Δηλαδή, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσει πώς λειτουργεί το ελληνικό πανεπιστήμιο, να αποκτήσει επαφές. Η δυνατότητα να έχουμε συνεργαζόμενους καθηγητές είναι γι' αυτό το λόγο. Η δυνατότητα να έρθει κάποιος για ένα χρονικό διάστημα έως 6 μήνες να διδάσκει στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η δυνατότητα να κάνει ένα έως τριετές πρόγραμμα ως επισκέπτης καθηγητής ή επισκέπτης ερευνητής. Η δυνατότητα να πάρεις ερευνητή επιθητείας μέσω του ΕΛΚΕ, μέσω του ίδιου του προγράμματος δηλαδή, χωρίς να δεσμεύεσαι στο διηνεκές. Η δυνατότητα να έχεις μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Τους έχουμε σήμερα, αλλά υπό διάφορα σχήματα,
τα οποία συνδέονται συνήθως με ευρωπαϊκά προγράμματα. Πλέον όλα αυτά είναι μέσα στο νόμο και εκείνο το οποίο λέω είναι ότι ο νόμος αυτός έχει πάρα πολλές τέτοιες διατάξεις. Δεν σημαίνει ότι όλα τα πανεπιστήμια θα ακολουθήσουν όλες αυτές τις διατάξεις. Έχουν όμως τη δυνατότητα να επιλέξουν. Και εκείνο το οποίο σκέφτομαι για αυτό το νόμο είναι πώς βλέπω το ελληνικό πανεπιστήμιο μετά από 25 χρόνια. Και βλέπω ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι ανοιχτό προς τον κόσμο, θα έχει πολλά και διαφορετικά συστήματα, θα έχει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες capacities, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά, όχι ας πούμε ότι είναι οι δυνατότητες, οι capacities. Έχει μεταφραστεί και ως χωρητικότητα. Δηλαδή, η δυνατότητα να ελύσετε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος απαιτεί τίποτα. Έχει πολλές φορές χρήματα για προγράμματα συγκεκριμένα, τα οποία πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για έρευνα. Κύριε Συρίγο, όλα αυτά τα πράγματα έπρεπε χρόνια να εφαρμόζονται και αυτά που είπατε για τις έδρες και τα λοιπά, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το κάνουν, παράδειγμα Άλμπα και τα λοιπά. Αυτό επίσης που είπατε για τις γέφυρες είναι αυτό που οι Έλληνες καθηγητές κάνουν με τα έξω πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι κάτι που γίνεται. Εάν όμως αυτό πραγματικά μπορέσουμε και το εφαρμόσουμε, εάν και τα πανεπιστήμια αλλά και οι φοιτητές καταλάβουν αυτή την έννοια, τότε πραγματικά η οικονομία, η ανάπτυξη και γενικά όλη η εξέλιξη της χώρας μας θα συγκεντρωθεί επάνω σε αυτό. Επίσης, οι γέφυρες είναι απαραίτητες, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει έξω έχουν δημιουργήσει συνθήκες ζωής οι οποίες είναι και στα οικονομικά και στην οικογένειά τους και σε πολλά, αλλά το να μπορούν να έρχονται κάποιο χρονικό, όπως και έρχονται χρονικό διάστημα, να προσφέρουν, είναι εκείνο που θα καλλιεργήσει και θα δημιουργήσει στις επιχειρήσεις μας την ανάπτυξη. Εκτός αυτού, θα ξαναφέρει, γιατί τα πανεπιστήμια μας, εάν τα συγκρίνουμε, και το λένε οι ίδιοι οι φοιτητές που πάνε και κάνουν Εράσμους, σε πολλά θέματα είναι πολύ πιο απάνω από τα έξω πανεπιστήμια που πάνε να κάνουν αυτό το εξάμεινο που έχουν. Εκεί λοιπόν δημιουργούνται και οι δεξιότητες. Εκεί πιστεύω και θα ήθελα τη γνώμη σας ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κατευθύνουν με την κλειστή συνεργασία και τι είναι εκείνο που χρειάζονται και να μπορούν να το στείλουν. Και αυτό θα μας οδηγήσει στην επόμενη ερώτησή μου, εάν εσείς αυτά τα συμφωνείτε, γιατί θεωρώ ότι εάν αυτά τα καταφέρουμε ή όπως είπατε προηγουμένως και τα intellectual properties, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα πλήθος από δυνατότητες για να μπορούμε πλέον, γιατί ήδη το International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου έχει και ξένους φοιτητές, όπως έχουν και τα άλλα, και το Πολυτεχνείο και το ΕΚΠΑ. Πιστεύετε ότι πραγματικά κάνοντας και εφαρμόζοντας αυτά θα μπορούσαν τα πανεπιστήμια μας, γενικά τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, να γίνει μια δεξαμενή όχι μόνο σκέψης και καινοτομίας, αλλά και προόδου για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και ίσως να, αν μπορούμε να το δούμε νωρίτερα από τα 25 χρόνια. Το 25 χρόνια όταν το έθεσα ως όνειρο τι θέλουμε να δούμε. Λοιπόν, κυρία Παραγιωτοπούλου, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολλά χρόνια, είστε υπέρμαχος της καινοτομίας και έχετε άποψη για τα θέματα των επιχειρηματικών σχεδίων, της στρατηγικής που χρειαζόμαστε. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι μια στρατηγική. Ναι. Ανοίγουμε το χώρο. Ακριβώς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γεωργία. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο. Έχω μια επιχείρηση, η οποία, και το ξέρω εξ ιδίας πείρας, έχω μια επιχείρηση, η οποία
θέλει να πάει να εξετάσει τι γίνεται με τις αντοχές του τσιμέντου όταν μπαίνει σε οικοδομές. Το Πολυτεχνείο έχει εξαιρετικά εργαστήρια για αυτό το θέμα σήμερα. Όταν λέμε εξαιρετικά εργαστήρια όπου πάρα πολλοί φοιτητές καθημερινά παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, τις αντοχές δομικών υλικών. Μέχρι τώρα, το σύστημα για να μπορέσω να πάω να ζητήσω από το Πολυτεχνείο να μου δώσει μια τέτοια βεβαίωση ότι έχει τις χ αντοχές στο υλικό μου, ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη. Ήταν ένας νόμος του 1980. Έπρεπε να βρω τον καθηγητή, να μιλήσω μαζί του, να του εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Να μου πει τι ακριβώς θέλει. Δεν υπήρχε καμία τυποποίηση για όλα αυτά τα πράγματα. Μετά να μου δώσει ένα λογαριασμό, να πληρώσω στον έλκη το λογαριασμό. Να πάω να βρω μετά τον καθηγητή, να του δώσω στο χαρτί ότι έγινε αυτό το πράγμα, να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Ανοίγουμε τη δυνατότητα τα εργαστήρια των πανεπιστημίων να διασυνδεθούν με την αγορά εργασίας. Τους δίνουμε δυνατότητα, δηλαδή, να προσφέρουν υπηρεσίες. Παράδειγμα πρώτο. Παράδειγμα δεύτερο, τα λεγόμενα κατά τη γνώμη μου ατυχώς βιομηχανικά διδακτορικά. Λέω ατυχώς, διότι δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι βιομηχανοποιημένα διδακτορικά, βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Βιομηχανικά διδακτορικά είναι αυτά τα διδακτορικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη βιομηχανία. Δηλαδή, σήμερα οι μεγαλύτερες δαπάνες σε μια εταιρεία είναι για την έρευνα και την ανάπτυξη. Έχω μια μικρή εταιρεία σχετικά, η οποία θέλει να αναπτυχθεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Πάγωσε. Δεν σας ακούμε. Δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω πάρα πολλά χρήματα ως επιχείρηση για την έρευνα και ανάπτυξη. Δεν έχω τα εργαστήρια για να φτιάξω κάτι τέτοιο. Με το βιομηχανικό διδακτορικό μπορεί να αναλάβει ένας ερευνητής με ένα ποσό το οποίο θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος και ένα άλλο ποσό το οποίο θα χρηματοδοτείται από την ίδια την εταιρεία να έχουμε ένα διδακτορικό πάνω στον τομέα της εφημοσμένης επιστήμης. Αυτό θα είναι πραγματικά πρωτοποριακό και να μην είναι θεωρία, να έχει αποτέλεσμα. Αυτό θα πρέπει να είναι βασικά ο στόχος. Να είναι ακριβώς το αποτέλεσμα. Και επειδή δυστυχώς, ενώ είπα ότι όλη την ημέρα θα ήθελα να συζητάω μαζί σας, αλλά μας μένουν μόνο 1-2 λεπτά. Θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό που ρώτησα προηγουμένως, αν μπορούμε να είναι. Και ακόμη, ότι σε αυτά που είπατε και για τα intellectual properties, αυτό εμείς είναι κάτι, και αν δεν είναι, το ξέρει καλά το Υπουργείο και το έχουμε εντάξει παντού, είναι ένα εργαλείο, είναι ένας οδηγός για όλες αυτές τις spin-off και όλα, και για τα intellectual properties και για τις επιχειρήσεις και για όλα. Είμαστε αρρωγοί δίπλα σας. Λοιπόν, η ερώτηση τελευταία είναι, με όλα αυτά που ελπίζουμε και να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν, γιατί αν δεν εφαρμοστούν, όπως είπατε, θα μας μείνουν όλες αυτές οι ωραίες προοπτικές και το Συμβούλιο των Επιχειρηματιών να είναι στα πανεπιστήμια. Θα φτάσουμε ακριβώς στο να κάποια στιγμή να είμαστε οι δεξαμενοί της σκέψης, της καινοτομίας, της προόδου και της ανάπτυξης της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. Τρία πράγματα, πολύ πολύ σύντομα. Ένα για τα θέματα πραγματικής ιδιοκτησίας, να πω κάτι προσωπικό. Επειδή η σύζυγός μου υπήρξε η εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εισηγήθηκε προ 10 τόσων ετών αυτά για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, πρέπει να σας πω ότι την αγκάρεψα όταν ήρθε η ώρα για το νομοσχέδιο και πολλά πράγματα διαπίστωσα ότι η ίδια θεωρούσε, με έκπληξη έβλεπε ότι δεν υπήρχαν στο ελληνικό σύστημα. Και μάλιστα μου έλεγε, μα αυτό πώς γίνεται να μην υπάρχει, μα είναι δυνατόν και πώς προχωρούν οι άνθρωποι.
το παρένθεση, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο οποίο συμμετέχετε στην πρωτοβουλία του, πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα. Σημείο δεύτερο. Αν θα μπορέσουμε να είμαστε στο μέλλον η δεξαμενή σκέψεως. Ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων, καλό και κακό, θα σας το πω όπως μου το είχε πει ένας καθηγητής μου πριν από χρόνια στην Αγγλία. Ένας Έλληνας λέει ένα θαύμα, 10 Έλληνες, μία τραγωδία. Ένας Ιαπωνέζος, μία τραγωδία, 10 Ιαπωνέζοι, ένα θαύμα. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε κουλτούρα να δουλεύουμε ομαδικά. Με το παρόν νομοσχέδιο μας ανοίγεται η δυνατότητα και να μάθουμε να δουλεύουμε ομαδικά, αλλά και οι περιπτώσεις εκείνες μεμονωμένων ατόμων με εξαιρετικές ικανότητες που πηγαίνουν προς τα μπρος, που τραβάνε, να μπορούν να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Πιστεύω ότι με τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία έχουμε δώσει τη δυνατότητα να γίνουν. Γιατί άλλο είναι να λες, είναι ωραίο, λέμε όλη η Ελλάδα, κόμβος της περιοχής κτλ. Τι θα κάνεις τον κόμβο της περιοχής όταν ο άλλος για να μπορέσει να έρθει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν πρέπει να μάθει πρώτα τη γλώσσα. Δεν μπορεί να μάθει ελληνικά, δεν προλαβαίνει να μάθει ελληνικά. Ανοίγοντας τη δυνατότητα για ξενόγλωσσα προγράμματα, για έρευνα, για όλα αυτά τα πράγματα, δίνουμε τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια μας να βγουν ένα βήμα μπροστά, να φανούν. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε στον χώρο των Βαλκανίων να συνεχίσουμε αυτό το οποίο είμαστε εδώ και 200 χρόνια. Οι πρωτοπόροι που φέρνουμε σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη τα φώτα του τι συμβαίνει σε όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Κύριε Συρίγο, αυτά είναι τα πλέον θετικά μηνύματα. Είναι τα μηνύματα ότι επιτέλους θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε στην ουσία αυτή τη μαγική λέξη που λέγεται συνεργασία, synergy αγγλικά, να τη μάθουμε και πράγματι να βάλουμε όλοι μπροστά αυτό που μας χρειάζεται από τον τελευταίο πολίτη μέχρι αυτόν που θα έχει το διδακτορικό ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι με το σημερινό και αυριανό πρόγραμμα που έχουμε για αυτό το συνέδριο θα ανοίξουν αρκετοί δρόμοι, αλλά τα μηνύματα νομίζω ότι τα περάσαμε και ελπίζουμε τα πανεπιστήμια μας και οι επιχειρήσεις κυρίως να τα αγκαλιάσουν, να τα εφαρμόσουν. Το επιμελητήριο και όλοι μας αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με το νομοσχέδιο και πάλι θα τα πούμε. Ευχαριστώ και πάλι. Κυρία Παναγιωτοπούλου, ήταν ιδιαίτερη τιμή μου να μιλήσω μαζί σας για αυτά τα θέματα με δεδομένη την πορεία σας σε αυτό το τομέα για την καινοτομία, για τις στρατηγικές επιχειρήσεις, για την επιχειρηματικότητα και για την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη δική μου τιμή, γιατί παρακολουθώ πάντα τη δική σας πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε και εκ μέρους του επιμελητηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.